Εδώ πιστεύουμε στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά. Πάμε στο δεύτερο λύκειο, όπου είναι μαζί μας ο Γιώργος. Είναι πρόεδρος του 15 μελούς. Μας ακούς, Γιώργο? Καλημέρα. Σας ακούω, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κατάληψη σήμερα σε όλα τα σχολεία και στο δεύτερο λύκειο μαθαίνουμε. Για πάμε να μας πείτε τι έχετε κάνει. Ακριβώς. Συντονίζεστε, ναι. Για το συλλαλητήριο, το Παγκρίτιο συλλαλητήριο που γίνεται για την υγεία στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Και σκεφτήκαμε ότι εφόσον δεν μπορούμε να πάμε, mm-hmm. θα είναι καλό να κάνουμε μια κινητοποίηση για να ακουστούμε και εμείς σαν μαθητές. Το Φεβρουάριο, όταν έγινε η πορεία που έγινε στην Ιεράπετρα, mm-hmm. μπορούσαμε να πάμε. Mm-hmm. Αλλά τώρα είναι δύσκολο στο Ηράκλειο να πάμε, οπότε διοργανώσαμε την κατάληψη και θα συνεχιστεί με μια πορεία προς την πλατεία. Μάλιστα. Οπότε είστε σε κατάληψη τώρα, στο δεύτερο ναι. λύκειο. Έχετε συνεννοηθεί με όλα τα 15 μελή των λυκείων και των γυμνασίων, καταλαβαίνω, Γιώργο. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Οπότε είναι όλα τα σχολεία σε υποκατάληψη σήμερα στην Ιεράπετρα. Είναι τα παιδιά δυναμικά μπροστά σε αυτές τις κινητοποιήσεις και θα κάνετε μετά πορεία. Από τα σχολεία θα φύγετε και θα έρθετε εδώ στην πλατεία μόλις, δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς. Θα κάνετε πορεία και συγκέντρωση. Γύρω στις 10 θα κατέβουμε. Ωραία, γύρω στις 10. Λοιπόν, συγκέντρωση διαμαρτύρια εδώ στην πλατεία. Μπράβο σας. Μπράβο σας για αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είναι μια συμμετοχή με έναν τρόπο αρκετά έξυπνο σε όλο αυτό το οποίο γίνεται, μια και αδυνατείτε να βρεθείτε στο Ηράκλειο, όπως είπατε. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ένα θέμα το οποίο. Μας αγγίζει. Για πες μας, Γιώργο, βλέπουμε... περισσότερο, πώς σας αγγίζει αυτό το θέμα της υγείας. Το λέω αυτό γιατί είσαστε σε μια ηλικία σε αυτή την ηλικία που δεν λογαριάζεις ή δεν σκέφτεσαι αχ θα αρρωστήσω ή δεν ξέρω τι άλλο. Είστε μες στη ζωντάνια, τέλος πάντων. Ακριβώς. Εσείς ακριβώς. παίρνετε μηνύματα από το περιβάλλον σας γι' αυτό το θέμα. Δηλαδή πώς τα προβασίσατε αυτό. Ναι. Βιώνουμε την αγωνία την οποία νιώθουν τα κοντινά μας πρόσωπα και οι συνδημότες μας και μπορεί εμείς να μην έχουμε φόβο για την υγεία μας λόγω mm-hmm. της ηλικίας στην οποία είμαστε mm-hmm. αλλά έχουμε το άγχος αν πάθει κάτι κάποιος δικός μας άνθρωπος και δεν υπάρχει γιατρός εδώ πέρα να τον βοηθήσει ή δεν μπορεί να τον παραλάβει το ασθενοφόρο μετά τι θα γίνει. Ναι. Όχι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό το ότι εισπράτετε μια τέτοια αγωνία, ανασφάλεια των δικών σας κοντινών και όχι μόνο ανθρώπων, που πραγματικά όταν φεύγει το θέμα προστασία της υγείας, κινδυνεύουν και όλοι από κάτι το οποίο θα χρειαστούν τη συνδρομή της υγείας και δεν θα την έχουν. Ναι, ναι, δηλαδή είδαμε τώρα την Κυριακή ένα τροχαίο που έγινε και δεν βρισκόταν ασθενοφόρο να παραλάβει τον τραυματία. Mm-hmm. Εμείς τώρα στην ηλικία που είμαστε οδηγάμε και μπορούμε να βγάλουμε δίπλωμα για να οδηγήσουμε mm-hmm. μηχανή και αμάξι. Mm-hmm. Αν κάτι μας συμβεί, ποιος θα έρθει να μας πάρει, πόση ώρα θα περιμένουμε. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα. Έχεις δίκιο, Γιώργο μας. Λοιπόν, οπότε, συνεννόηση λοιπόν των όλων των 15 μελών γυμνασίων λυκείων, κατάληψη τώρα... Πορεία διαμαρτυρίας και συγκέντρωση στην πλατεία της Ιεράπετρας σε λιγάκι. Κατά τις 10 με 11, ναι, 11 η ώρα είναι και το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Και έτσι θα δώσουμε δυναμικό και βροντερό παρόν εδώ εμείς που μείναμε πίσω στην πλατεία. Μπράβο. Μάθαμε ότι είχαμε χρέος να κάνουμε κάτι και πράξαμε αναλόγως. Είσαι υπέροχος. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με το Γιώργο, πρόεδρο του 15 μελούς του Δευτέρου Λυκείου Ιεράπετρας. Υποκατάληψη λοιπόν τα σχολεία σήμερα. Προκειμένου να συμπαρασταθούν, ξέρετε με τις καταλήψεις τι γίνεται. Ναι, αυτό. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση. Ας μην το βάλουμε στο τραπέζι αυτό. Ναι, όχι. Ας κρατήσουμε το πολύ καλό και θετικό των παιδιών. Ακριβώς. Που αποφάσισαν να λαμβάνοντας τα μηνύματα των μεγαλύτερων
και την ανασφάλεια που ενδεχομένως να έχουν. Και οι παππούς, η γιαγιά, και οι ίδιοι, όπως το είπε χαρακτηριστικά, σε μια περίπτωση ανάγκης και για την δικιά τους ηλικία αφοδηγούν. Και όχι μόνο, το τι θα συμβεί. Είναι πάρα πολύ δομημένος λόγος, πολύ εύστοχος στις εκφράσεις του και στα δεδομένα του. Ένα παιδί πραγματικά το οποίο δείχνει, αντιπροσωπεύει όλο το σύνολο των παιδιών. Επί της ουσίας, γιατί αυτή είναι η νεολαία. Άσχετα, άμα κάποια στιγμή τη βάζουμε στον τοίχο και την πυροβολούμε, κακώς. Εμείς αγαπάμε. Όχι, θα το αναφέρω προφανέστατα και το έχουμε δείξει πολλές φορές, αλλά πραγματικά η νεολαία έχει να δώσει. Αρκεί να της αφήσουμε το χώρο να το δώσει. Λοιπόν, αυτά.